Γεια σας και καλώς ήρθατε στο πρώτο Java Tutorial, όπου σε αυτό το Tutorial θα σας δείξω τι χρειαζόμαστε για να ξεκινήσουμε να προγραμματίσουμε σε Java. Για αρχή λοιπόν στο Google γράφετε Java SE, που σημαίνει Standard Edition. Επιλέγετε το πρώτο, ερχόμαστε εδώ πέρα, Java Platform JDK, κάντε αποδοχή και κατεβάζετε εδώ πέρα που λέει Windows επί 64, έχω εγώ αυτή την έκδοση, την πλατφόρμα, οπότε κατεβάζω αυτό. Αν είσαι έχετε επί 32, κατεβάζετε αυτό και μετά ανάλογα αν έχετε άλλες πλατφόρμες, κατεβάζετε την ανάλογη έκδοση. Το κάνετε κανονικά εγκατάσταση και μόλις γίνει εγκατάσταση, έρχεστε στον υπολογιστή σας, τοπικός δίσκος, Program Files και ψάχνετε ένα φάκελο ο οποίος θα λέει Java. Μπαίνετε μέσα και ψάχνετε να βρείτε εκεί πέρα που λέει JDK και δίπλα τον αριθμό της έκδοσης την οποία έχετε κατεβάσει. Διπλό κλικ, μπαίνετε μέσα στο φάκελο Bin και σε οποιοδήποτε αρχή εδώ πέρα κάνετε δεξί κλικ Properties και αντιγράφετε το Location. Αυτό εδώ πέρα, Ctrl-C, H, το κλείνω και αυτό. Ερχόμαστε έναξι στον υπολογιστή, δεξί κλικ, πάμε Properties και εδώ πέρα που λέει Advanced System Settings το επιλέγουμε. Μετά επιλέγουμε Environment Variables, κάνουμε εδώ πέρα στην Delete, κάνουμε εδώ πέρα New και γράφουμε PA Tough Age, Path δηλαδή, και από κάτω Variable Value, κάνουμε Ctrl-V, επικόλυση δηλαδή, το μονοπάτι το οποίο έχουμε επιλέξει. Και κάνουμε OK και φυσικά δεν ξεχνάμε να κάνουμε και εδώ πέρα OK. Και μόλις γίνουν όλα αυτά, OK, H, ερχόμαστε εδώ πέρα στην έναρξη, γράφουμε CMD και μας βγαίνει το command παράθυρο. Τώρα, γράφοντας Java C, θα πρέπει να σας βγουν όλα αυτά εδώ πέρα που βγήκαν σε μένα. Εάν δεν σας βγει τίποτα, σημαίνει ότι είτε δεν έχετε εγκαταστεί σωστά την έκδοση της Java, είτε δεν έχετε αντιγράψει σωστά το μονοπάτι που κάνουμε πριν με όνομα path. Και αφού λοιπόν τα κάνετε όλα και σας βγουν αυτά εδώ πέρα, ερχόμαστε πάλι στο Google και γράφουμε Eclipse, που είναι το πρόγραμμα με το οποίο θα προγραμματίζουμε στη Java. Μπαίνουμε σε σελίδα του Eclipse, αυτή είναι www.eclipse.org. Πάμε εδώ πέρα στο Download Eclipse και κατεβάζετε Eclipse IDE for Java ή Developers, διαλέγετε τι έχετε, ποια πλατφόρμα, κατεβάζετε την ανάλογη έκδοση. Και μόλις τα κάνετε αυτά, είστε πλέον πανέτοιμοι για να ξεκινήσουμε να προγραμματίζουμε σε Java. Αυτά ήθελα να σας δείξω σαν πρώτο tutorial και τα λέμε σε επόμενα tutorials.